Κρατίας, ο κύριος Στασιάδης δέχθηκε στο Προεδρικό την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, την κυρία Τζέι Χολούτ. Να πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, να πάμε στον Υπουργό μας, τον Νίκο Τοξτοδουλίδη, να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης χθες. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Θεωρώ ότι το κρίσιμο τώρα σημείο μετά τη συνάντηση, και αφού η κυρία Λούτ άκουσε και τις δύο πλευρές, είναι η εκκρεμότητα της συνάντησης με την Άγκυρα, που νομίζω θα καθορίσει, θα προκαθορίσει και την πορεία της εξέλιξης. Αν θα πάμε σε μια άτυπη και πώς θα πάμε. Σίγουρα, για να μπορούν να υπάρχει και μια συνολική εικόνα, συνολική εικόνα η οποία όταν καθοριστεί, αγαπητέ Ανδρέα, το επόμενο βήμα είναι η κυρία Λούτ να ενημερώσει τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε, μια ενδεχόμενη σύγκληση μιας άτυπης διάσκεψης είναι προνόμιο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να γίνει και αυτή η επαφή. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι παρόλο που δεν έχει επισκεφθεί την Τουρκία και τη Βρετανία μέχρι στιγμής η κυρία Λούτ, είναι σε επαφή με αυτές τις δύο χώρες. Υπήρξαν σχετικές τηλεφωνικές συνομιλίες. Σίγουρα θα υπάρξει και κατηδίαν συνάντηση. Τα αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, της οποίας, ειδικότερα στην περίπτωση της Τουρκίας, θα είναι καθοριστικά για την συνολική αξιολόγηση που η ίδια θα παρουσιάσει στο Γενικό Γραμματέα. Έχει κατανοήσει, κυρία Λούτ, κύριε Υπουργέ, τη δικιά μας θέση ότι είναι ξεκάθαρη. Πάμε σε μια άτυπη διάσκεψη στη βάση των δεδομένων που υπήρχαν μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι η μεταφορά των μηνυμάτων από πλευράς Πρόεδρου ήταν ξεκάθαρη, κάτι που έγινε κατανοητό, εκτιμώ, από την κυρία Λούτ. Έκφρασε ετοιμότητα για συμμετοχή σε μια τύπη διάσκεψη για την Κύπρο που δύναται να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μέσα στο πλαίσιο των όρων εντολής του, όπως αυτοί καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος επανέλαβε την ανάγκη αξιοποίησης του σημαντικού όγκου, του σημαντικού και εκτιμένου της μέχρι σήμερα διαπραγματευτικής διαδικασίας, με στόχο σε αυτή την άτυπη διάσκεψη να αποφασιστεί, γιατί η άτυπη διάσκεψη δεν είναι για διαπραγμάτευση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στόχο αυτή η άτυπη διάσκεψη, ανάμεσα σε άλλα, θα έχει την επίσημη ανακοίνωση για επανέναξη των συνομιλίων από εκεί που έμεινα στο κράνον Τσανά. Ναι. Τώρα κάτι τελευταίο. Επειδή έγινε και συνάντηση της κυρία Λούτ με τον κύριο Τατάρ και διαφάνηκε εκεί ότι θα παίξουν με τα δύο κράτη, ότι το λένε συχνά πυκνά, αλλά φαίνεται θα το βάλουν και στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης εκεί στην άτυπη διάσκεψη. Πώς βλέπετε να διαμορφώνει το σκηνικό, με δεδομένο ότι υπάρχει μια αιμονή στα δύο κράτη, υπάρχει μια αιμονή στο να μην συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Πώς βλέπετε να το διαχειρίζεται όλο αυτό ο Γενικός Γραμματέας? Θα αναφέρω ότι και ο Γενικός Γραμματέας αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, και σε αυτό να προσθέσω και τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φαίνεται να διεκδικεί ένα πιο ενισχυμένο, ένα πιο αυξημένο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, δεσμεύονται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Εξάλλου, η αποστολή της κυρίας Λούτ εκδηλώνεται εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μέσα στο πλαίσιο των όρων εντολής που έχει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όροι εντολής οι οποίοι ανάμεσα σε άλλα καθορίζουν και το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω και συχνά τον κύριο Τσαδάρ να μιλά περί πραγματικοτήτων στο Κυπριακό, ναι, μια φράση την οποία χρησιμοποιούσε πολύ συχνά και ο Ραούφ Ντεκτάς, να απαντήσω ότι οι πραγματικότητες στο νησί, οι πραγματικότητες στο τραπέζι των συνομιλιών είναι ακριβώς οι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί, η εντολή του Γενικού Γραμματέα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Αυτές είναι οι πραγματικότητες πάνω στις οποίες δύναται να οδηγηθεί σε ένα αποτέλεσμα αυτή η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά, εν αναμονή εξελίξεων, κρίσιμο το ραντεβού βέβαια της